Με το κοινό ψήφισμα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ολοκληρώθηκε το διήμερο συνέδριο των ενώσεων. Στο ψήφισμα για το υποκατάρτιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται αναλυτικά. Μετά από τις δημόσιες τοποθετήσεις, τις συνεντεύξεις και την ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτης Κουρλέτης στο συνέδριό μας, αλλά και από τις τοποθετήσεις των Προέδρων και εκπροσώπων των κομμάτων του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και των συνέδρων που συμμετέχουν στις εργασίες του Κοινού Συνεδρίου, της ΚΕΔΕ και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, με θέμα την αυτοδιοικητική διακυβέρνηση, διαπιστώνουμε ότι το κυοφορούμενο εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη βελτίωση του Καλλικράτη δεν προωθεί καμία σημαντική αλλαγή στο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας, στη λειτουργία του κράτους και της αυτοδιοίκησης. Περιορίζεται κυρίως στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος ανάδειξης των αιρετών της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και στην ανετιολόγητη συρρήκνωση της θητείας τους από τα 5 στα 4 χρόνια. Παραπέμπει γενικώς στο μέλλον και χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο κράτος και την αυτοδιοίκηση, συνδέοντάς τις με το εγχείρημα της συνταγματικής αναθεώρησης αλλά και την δημοσιονομική ανάκαμψη της χώρας. Δεν ενσωματώνει κρίσιμα ζητήματα στρατηγικής ενίσχυσης, της αποκέντρωσης και προώθησης της αυτοδιοικητικής διακυβέρνησης, όπως αυτά κατά κανόνα έχουν εκφραστεί ομόφωνα σε συνέδρια των αυτοδιοικητικών συλλογικών οργάνων. Με βάση τα παραπάνω, πρώτον, εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών περί αλλαγής του συστήματος εκλογής των αυτοδιοικητικών οργάνων, γιατί αν εφαρμοστεί ως ακούγεται, υπακούοντας μόνο σε μικροκομματικές σκοπιμότητες, οδηγεί σε ακυβερνησία και πλήρη λειτουργική αναποτελεσματικότητα τους Δήμους και τις Περιφέρειες, παραβιάζοντας τη συνταγματική επιταγή με άμεσες αρνητικές επιπτώσεις τόσο για τους πολίτες όσο και για τη χώρα. Προτείνοντας μάλιστα την υιοθέτηση δύο διαφορετικών εκλογικών συστημάτων, αναλογικό με παρατάξεις για τις Περιφέρειες και τους Δήμους και πλειοψηφικό με ενιαίο ψηφοδέλτιο για τις τοπικές κοινότητες κάτω των 500 κατοίκων, διευκολύνει την είσοδο στα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης εξωπολιτικών συμφερόντων ή πολιτικών μειοψηφιών που εκφράζουν τα άκρα. Δεύτερον, το εκλογικό σύστημα πρέπει να προσαρμόζεται στις εκάστοτε επικρατούσες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες καλείται να επιτελέσει τη λειτουργία της η τοπική αυτοδιοίκηση. Η όποια αλλαγή του εκλογικού συστήματος θα πρέπει να γίνει σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης, με την πρόβλεψη να ισχύσει από τις μεθεπόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και να μην υπηρετεί σκοπιμότητες αναγόμενες στο στενό πολιτικό συμφέρον της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Τρίτον, εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας στη μείωση της θητείας των αιρετών από 5 σε 4 έτη. Τέταρτον, αξιώνουμε τη δημόσια δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών ότι θα δοθεί επαρκής χρόνος δημόσιας διαβούλευσης που δεν θα είναι λιγότερος των 2 μηνών. Πέμπτον, δεσμευόμαστε αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου για την ανάληψη πρωτοβουλειών προκειμένου αφενός να ενημερωθούν και να αποφασίσουν πάνω στο περιεχόμενό του τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, οι περιφερειακές ενώσεις και αφετέρου να διοργανώσουμε έκτακτο κοινό συνέδριο για να καθορίσουμε την περαιτέρω στρατηγική μας. Και έκτον, αξιώνουμε την προώθηση ενός νέου κανονιστικού πλαισίου που θα προωθεί μια ουσιαστική αλλαγή στο μοντέλο συγκρότησης, οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους με στόχο την αποκέντρωση και την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου αυτοδιοικητικής διακυβέρνησης με βάση τις αρχές της ενότητας του προγραμματισμού, της ολοκλήρωσης των διοικητικών ενεργειών, της συγκέντρωσης του διοικητικού έργου, της καταλληλότητας και της επάρκειας των πόρων.